είναι η Μαρία Αλεξάνδρου, η οποία συζητήθηκε πάρα πολύ για τη σχέση της με τον Λευτέρη Πανταζή. Ίσχυε αυτή η σχέση? Ίσχυε, ναι. Ίσχυε. Περισσότερο. Ίσχυε, εντάξει. Ήσουνε με τον Λευτέρη Πανταζή. Κάνανε και σχέση. Αυτό, εκτός λοιπόν, από όλα τα άλλα, μετά κάναμε και σχέση. Δηλαδή, ήσουν με το Λευτέρη Πανταζή, κάναμε και σχέση. Ήμουνα, αλλά κάναμε και σχέση. Αυτό σημαίνει πολλά, έτσι. Το ήμουνα θυμάστε, με το Λευτέρη Πανταζή κάποιες στιγμές. Τους είχα δει. Έλα. Σε όλα τα sites να φιλιούνται στνάτο. Αυτό είναι. Ένα παγκάκι και άλλο παγκάκι. Και άλλο παγκάκι. Όλα στα παγκάκια φιλιότσαν. Γιατί είναι μικρά παιδάκια, πάνε στα πάρκα. Μου φάνηκε πολύ. Τώρα παγκάκι πάει αυτή στα πάρκα με το μαγιό. Όχι, το μαγιό που μπαίνει μέσα, της, που σηκώνεται. Κοίτα μαγιό για να πάει στο πάρκο. Δεν είναι, μήπως, αυτό είναι σε πισίνα νομίζω, δεν είναι στο σπίτι του. Και πόσες ξαπλώστρες έχει. Α, ναι, σωστά, δεν έχει πολλές ξαπλώστρες στο σπίτι του. Το ένα αυτή φορά και βλεφαρίδες. Έλα ρε εσύ, πώς δεν την κατάπιε. Γιατί την πήρε, την ξέβαψε σαν αυτό που το καταφύγει ο Λοιπόν, και πάμε τώρα πάλι στην εξομολόγηση της Αλεξάνδρου, έτσι, που μιλάει για τον Πανταζή. Έλα. Σε σένα τι τον κέρδισε, πιστεύεις? Η προσωπικότητά σου, το στυλ σου, η σεξουαλικότητά σου ή τα νιάτα σου? Πιστεύω ότι το κέρδισε πιο πολύ ο χαρακτήρας μου. Ναι, ο χαρακτήρας. Είναι ο και τα αυτιά της την και τον κέρδισα. Τα χαριτωμένα μου. Τα χαριτωμένα αυτιά. Γιατί κοιτάξτε, πάει τώρα σε μια συνέντευξη ντυμένη έτσι. Και περίμενε και άλλα πράγματα από το Λευτέρη, αλλά ο Λευτέρης δεν τα έδωκε. Είναι large σαν τύπος. Χρηματικά ένας. Κοίταξε να δεις. Large δεν μπορείς να τον πεις. Α, δεν πει, ένα λεπτό. Συγγνώμη, τι έδωσε και δεν είναι συμφωνημένα. Παραπάνω ούτε μπουρμπουάρ ούτε τίποτα. Συγγνώμη. Ούτε ένα για το ταξί, κάτι. Α, είχα πάρα πολύ καλό σέρβις. Εντάξει. Εντάξει. Λάρτς δεν τον λες, είπε. Σωστά, σκληρώσει το ταξί. Τελικά έληξε άδοξα. Εντελώς. Για ποιο λόγο? Ήταν επιλογή μας να το ξεκινήσουμε έτσι. Απλά αυτό είναι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Μπορεί να το δω ότι παίρνω δημοσιότητα υπερβολική. Και να ζήλεψε, ας πούμε. Εντάξει, ναι. Όταν βλέπεις ότι ο άλλος ανεβαίνει στο πλευρό σου, θες να τον εκτοπίσεις. Άσχημο αυτό. Τέλειο. Γιατί κινδύνευσε να σβηστεί από το χάρτη ο Λευτέρης, γιατί όλοι μάθαμε το κορίτσι αυτό. Μάθαμε το κορίτσι αυτό και σου λέει: ανεβαίνει στο πλευρό του Λευτέρη. Ζήλεψε ο Λευτέρης. Λέει: θέλει να την εκτοπίσει. Άλλωστε ο Λευτέρης ποτέ δεν τα είχε με διάσημες. Ποτέ. Με τη Γέτη Φίνου ήταν Φίνη. Αλλά η αλήθεια είναι άλλη, παιδιά. Είναι άλλη. Εσύ είσαι γενικά γυναίκα που φτιάχνει σχέσεις, είσαι υπέρ των σχέσεων? Για να σου είμαι ειλικρινής, όχι, δεν είμαι τόσο. Δεν είμαι λίγο free. Καλά, λόγω της ηλικίας φαντάζομαι, έτσι. Όχι λόγω της ηλικίας, είναι και ο χαρακτήρας μου έτσι, που μου αρέσουν πολύ, που μου αρέσει πολύ το αντίστοιχο το φίλο, ας πούμε. Πάνω που είπε μου αρέσει πολύ το... Λέω τώρα θα μας το πει να το ευχαριστηθούμε, αλλά το έκανε πιο το αντίστοιχο. Το αντίστοιχο το φίλο, το αντίστοιχο... Το φίλο Βυρητού. Το φίλο Βυρητού, το κρούστας έτσι, το χωριάτικο, το φίλο, η σφολιάτα, ναι, αυτή στο πυροσκή. Και εκεί που είπε ότι δεν μπορώ λόγω, νόμιζε ότι θα πει επαγγέλματος να κάνω σχέση. Όχι, μπορεί να, το εννοεί κιόλας. Μπορεί και λόγω επαγγέλματος, γιατί είναι πολύ show business, κλείνει τραγουδάει, παίζει σε ταινίες. Σου λέει δεν γίνεται των σχέσεων, θέλει να είναι free γιατί της αρέσει το αντίστοιχο το φύλλο.